Στη σκιά τη άνευ προηγουμένου συνδικαλιστική αντιπαράθεση μεταξύ ΓΕΣΕ και ΠΑΜΕ και του διορισμού προσωρινή διοίκηση στην τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση, μετά τα σοβαρά επεισόδια που προηγήθηκαν τη αναβολή του συνεδρίου, το Εργατικό Κέντρο του Βόλου θέλει να αναδείξει το πραγματικό περιεχόμενο του ερωτασμού τη Πρωτομαγιά την η 1 1η Μαου. Στη διακήρυξη, άλλωστε, το Εργατικό Κέντρο του Βόλου επικεντρώνεται στα όσα διαδραματίστηκαν πριν και μετά την αναβολή του συνεδρίου τη ΓΕΣΕ, αποδίδει την αποκλειστική ευθύνη στο ΠΑΜΕ και καλεί του εργαζόμενου σε επαγρύπνηση. Έχει έρθει η ολική ρήξη, από εκεί και πέρα τη διάσπιση την έχουν επιλέξει οι εντός εισαγωγικών συνάδελφοι του ΠΑΜΕ και του ΚΚΕ και από εκεί και πέρα όλοι θα κρυθούν στο, στο μέλλον και η ιστορία γράφει. Σήμερα πλέον οι εργοδότες με την όχι ανοχή απλά, με τη σύμφωνη γνώμη τη πλειοψηφία τη ΓΕΣΕΕ και των άλλων συνδικαλιστικών οργανώσεων που συμπορεύονται μαζί τη, έχουν πλέον φυσική παρουσία μέσα στις συνδικάτα και προωθούν τι θέσει του, οι οποίε είναι σε αντίθεση με τι θέσει των εργαζομένων, μέσα στις συνδικάτα. Αυτό ακριβώ αποκαλύψαμε με την, με την μαχητική μας στάση να αποτρέψουμε αυτή την, την εκτεταμένη νοθεία και την παρουσία της εργοδοσίας στα συνδικάτα με αυτά τα οποία εξελίχθηκαν με το συνέδριο της ΓΕΣΕ. Το Εργατικό Κέντρο πραγματοποίησε επαφέ με τα πρωτοβάθμια σωματεία από τα οποία ζήτησε δυναμική συμμετοχή στην απεργία τη 1η Μαου και την απεργιακή συγκέντρωση που θα γίνει από κοινού με το νομαρχιακό τμήμα τη ΑΔΔ στην πλατεία Ελευθερία στι 9.30 το πρωί, από όπου και θα ξεκινήσει πορεία και θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνων στο χώρο θυσία των εργατών το 1939 στη συμβολή τη Δημητριάδο με την Αγίου Νικολάου. Εμεί αυτό το μήνυμα που στέλνουμε είναι μια μέρα απεργία η 1η του Μάη, στις 9.30 στην Πλατεία Ελευθερίας. Από εκεί και πέρα πρέπει να συμμετέχουμε όλοι ενεργά. Δεν είναι μια θεματοπική αργία, είναι μια μέρα γενικευμένη απεργία. Έχουν θυσιάσει τη ζωή του οι προτεργάτε, οι παλιοί συνάδελφοι μα εργαζόμενοι, για να κατακτήσουν το 8ωρο καλύτερε συνθήκε εργασία και αυτό είναι ο σκοπό τη απεργιακή κινητοποίηση 1η του Μάη. Γι' αυτό καλούμε όλο τον κόσμο να παρευρίσκεται στην πλατεία Ελευθερία στις 9.30 το πρωί για να καταδείξουμε όλε αυτέ τι πολιτικέ λιτότητα, γενικώ ανατροπέ τι οποίε έχουν φέρει στι εργασιακέ ασφαλιστικέ μας ε, συνθήκες και από εκεί και πέρα να υπάρξει ένα καλύτερο εργασιακό μέλλον για όλους μας και για τα παιδιά τα οποία θα παραδώσουμε τη σκητάλη την επόμενη μέρα. Τη δική του απεργιακή συγκέντρωση στην πλατεία Πανεπιστημίου διοργανώνει το Πάμε Μαγνησία στι 10 το πρωί. Η φετική πρωτομαγιά βρίσκεται την τάξη μπροστά σε ένα μεγάλο θέλο. Τα θέλω τη εργατική τάξη σήμερα είναι θέλω αξιοπρεπή μισθό, αξιοπρεπή μεροκάματο, θέλω συνθήκες δουλειά, θέλω να μην είμαι άνεργος, θέλω να έχω δομέ οι οποίε θα μου επιτρέπουν στην οικογένειά μου να έχει παιδεία, υγεία, αθλητισμό, κοινωνικέ παροχές γενικότερα. Τα θέλω αυτά για να μπορούν να πραγματοποιηθούν των εργαζομένων. Χρειάζονται να έχουν από πίσω του γερά σωματεία. Γερά σωματεία με προσλογισμό τέτοιο που να τα αποκρίνονται στα θέλω. Με ταξικό δηλαδή με προσλογισμό σύγκρουση με τα θέλω τη εργοδοσία, του βεμηχάνου, γιατί τα θέλω των εργοδοτών και τα θέλω των εργαζομένων δεν συμπίπτουν.